55 αρχαιολογικά ευρήματα επεστράφησαν στο ελληνικό κράτος από την Εισαγγελία του Μανχάταν στο πλαίσιο ειδικής τελετής παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 στη Γενική Εισαγγελία στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, 47 αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία προέρχονται από την Αττική, τη Σάμο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, κατασχέθηκαν από τη συλλογή του μεγαλύτερου συλλέκτη αρχαιοτήτων, Μάικλ Στάινχαρτ, ενώ 8 ακόμα ευρήματα της προϊστορικής περίοδου, που ταυτοποιούνται ότι προέρχονται από τη Θεσσαλία, παραδίδονται από άλλη υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, ο ειδικός πράκτορας ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, Ρίκη Πατέλ, και ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Άλβιν Μπράγκ. Όπως ανακοινώθηκε, οι πολυετείς έρευνες για τον εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του βοηθού εισαγγελέα και εφέδρου συνταγματάρχη Ματθαίου Μπογδάνου, ο οποίος ήταν σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε και η συμβολή του προκατόχου του Άλβιν Μπράγκ, Cyrus Vance Jr. Ακολούθησε η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλου παράδοσης στην Ελλάδα και η λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών. Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε τι δήλωσε μετά την τελετή παράδοσης η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, στα μέσα ενημέρωσης. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πάταξη του πολύ σοβαρού εγκλήματος της διακίνησης, της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Χάρη στη πολύ σκληρή δουλειά και συστηματική δουλειά της εισαγγελίας του Μανχάταν και στην πολύ στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, φτάνουμε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. 47 αρχαιότητες από τη συλλογή Στάινχαρτ, οι οποίες είχαν παράνομα εξαρθεί από την Ελλάδα, να επιστρέφουν στον τόπο, στην χώρα που τα γέννησε. Είναι πραγματικά για μας μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή το να βλέπουμε τις αρχαιότητες που χρόνια βρίσκονταν έξω από την πατρίδα τους, έξω από τα ελληνικά μουσεία, να είναι όλες εδώ μαζί συγκεντρωμένες και να γυρίζουν πίσω προκειμένου να βρουν τις θέσεις τους στις βιτρίνες των μουσείων που ανήκουν. Στην Αττική, στη Σάμο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες. Πότε θα φτάσουν στην Ελλάδα? Θα φύγουν αύριο το πρωί. Επομένως, τις επόμενες μέρες θα φτάσουν στην Αθήνα. Αμέσως μετά θα πάνε στα μουσεία. Θα εκτεθούν στα κατατόπους μουσεία. Όσες από τις συγκεκριμένες αρχαιότητες ταυτίζονται ακριβώς ότι ανήκουν σε έναν χώρο, σε μια περιοχή, όπως για παράδειγμα ο Φάλκινος Γρίπας, που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι προέρχεται από τη Σάμο, θα γυρίσει στη Σάμο. Το ίδιο ισχύει για αυτή την πανέμορφη Λάρνακα, η οποία τεκμηριώνεται απόλυτα ότι ανήκει στην Κρήτη και μάλιστα στην περιοχή του Ρεθύμνου. Θα γυρίσει στο Ρέθυμνο και εκεί που ανήκει. Πόσα χρόνια κράτησε όλη αυτή η διαδικασία? Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η εισαγγελία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε τις πρώτες έρευνες το 2014. Το 2020 και το 2021 είχαμε πολύ συστηματική δουλειά και συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μας για να καταλήξουμε το Δεκέμβριο του 2021 στην εξαιρετική είδηση που μας ανακοίνωσε ο Μάρκος Μπογδάνος, ότι πλέον οι αρχαιότητες μπορούν να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο. Είναι 47 αρχαιότητες που προέρχονται από τη συλλογή Στάινχαρτ και επιπλέον είναι άλλες 8 που ταυτοποιούνται ότι προέρχονται από την Θεσσαλία και πιθανότατα από την περιοχή των Θασσάλων. Είναι και τα 8 έργα τέχνης της προϊστορικής περίοδου και τα οποία μας παραδίδονται και αυτά σήμερα από μια άλλη υπόθεση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Ακολουθεί η δήλωση του βοηθού εισαγγελέα και εφέδρου συνταγματάρχη Ματθαίου Μπογδάνου στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την λήξη της ειδικής τελετής παράδοσης. The ceremony is meaningful for many reasons. First,
we are able to return to Greece, to the Hellenic Republic, to the country of origin, these extraordinary, priceless cultural treasures, reminders of our shared cultural heritage, reminders of how much we have in common. But it is also an opportunity to celebrate. Celebrate not just the return, but to celebrate the importance of all of our partners that work so tirelessly. I'm looking to my right and I'm looking to my left, and I see all our partners who work so tirelessly to make this happen. This is truly a team effort in every meaningful sense of the word. What does it mean to you that you have like a Greek background, this particular ceremony? Sure. I am Greek. My father was from Limnos. And so this is obviously meaningful to me, but it's important to understand that every country whose rich cultural heritage we return is also meaningful and also important. Yes, of course, I have a soft spot in my heart for Greece. I think so does everybody in their heart. If they were to be honest, they would say they have a soft spot for Greece. So much of American culture comes from Greek culture. But we should never forget how many other countries are suffering the same fate as Greece. Μεταξύ άλλων, παρόντες στην ειδική αυτή τελετή ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δόκτωρ Κωνσταντίνος Κούτρας, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Παπαγεωργίου και η προϊσταμένη Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Μέρη Βαξεβανίδου. Δέσποινα Φεντούλη για το Κόσμος FM.